Αγαπητοί αδελφοί, Τιμόθεε και Χαρούλα. Beloved brethren, Grace and Timothy. Προσεύχεστε αυτοβούλος και αφιάστος εις την ιερή αυτή τελετή του γάμου. Do you come together in your own accord in the ceremony of holy matrimony? Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι. Beloved brethren, relatives and friends. Προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκόμενης Εκκλησίας. We have come together before God in the church. Για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον Τιμόθεο και τη Χάρις με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια ευλογημένη, αγαπημένη και αγία. Αν κάποιος από εσάς όλους γνωρίζει κάποια αιτία if someone today knows for any reason, για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, why these two young people cannot be married, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ασιωπά. Please speak now or forever hold your peace. Ας προσευχηθούμε. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, dear Lord, in the name of Jesus Christ, that we have gathered here, Lord God, in your presence and in your love. So we can be witnesses, dear Lord, of what you have done in Timothy and Grace's life, Lord. We thank you, Lord, that you introduced them to one another. And we thank you, dear God, that you introduced them to us. And we are witnesses of your love that abides in them, and the love that unites them, and the love that will carry them through for the rest of their lives. We've come together here, Lord, so we can pray that you bless them, uphold them, give them health, love, peace, give them all they need so they can live this life in blessedness, with good success, and above all, with your hand upon them. Dear Lord, we pray that you take care of all this day, that you surround us with your love and your presence, and you guide us all in the Holy Spirit. Amen. Amen. Παρακαλώ καθίστε. Let's sit down, please. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, beloved brethren, friends, relatives, και αυτό το πρωί μαζευτήκαμε εδώ για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για το γάμο του Τιμόθεου και της Χαρούλας. And this day we are gathered here so we can pray together for the marriage of Timothy and Grace. Ξέρετε, ο γάμος δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία. You know, marriage, a wedding, isn't something that's done simply. Αλλά είναι μια ουσιαστικότατη λατρεία. But it's a basic adoration, η οποία θεσπίστηκε από τον ίδιο τον Θεό, which was made and created by God Himself, από την αρχή που γεννήθηκε ο κόσμος αυτός, from the beginning of time. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια, we're going to read a few verses, μέσα από τον Λόγο του Θεού, through the Word of God, και θα πούμε με λίγα λόγια, and we'll say with a few words, πώς είναι ο γάμος, ο πνευματικός, how a spiritual marriage is, και πώς επίσης γίνεται ο γάμος σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. And how even more so, a marriage or wedding is according to the Word of God. Λίγα εδάφια θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους. We'll read a few verses from the letter to the Ephesians. Εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρι του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτε και οι γυναίκες σας υποτάσσονται στους άνδρες αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός συγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμμος, ούτε ο χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Πώς της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδής εμίζησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπη αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού
και θέλω συνείστε οι δύο εισάρ καμία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας, πλην κι εσείς η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα, ούτως ας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή ας σέβεται τον άντρα. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with his washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of the flesh, and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Όπως είπαμε λοιπόν, το μυστήριο τούτο του γάμου είναι μέγα. As we said, this mystery of marriage is great. Ο πρώτος γάμος τον οποίο έκαμε ο ίδιος ο Θεός, the first wedding that God created himself, ήταν με τον Αδάμ και την Εύα. Was with Adam and Eve. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορική γραφή, as we know from the Bible. Ο Θεός έκανε πρώτα τον Αδάμ. God firstly created Adam. Και όταν έκαμε τον Αδάμ, and when he created Adam, είδε ότι δεν ήταν καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. He saw that it was not good for man to be alone. Και μάλιστα είπε, and even more so he said, ότι θέλω δώσει, that I will give, βοηθώ εις αυτόν, a helper unto man. Και πήρε από την πλευρά του Αδάμ, and he took from the side of Abraham, sorry, Adam, και από την πλευρά του Αδάμ, and from the side of Adam, ο Θεός έφτιαξε την Εύα. God created Eve. Όταν ο Θεός έφτιαξε την Εύα, when God did create Eve, ο Αδάμ μόλις την είδε, Adam, as soon as he saw her, χάρηκε τόσο πολύ, he was so happy, που είπε αυτό πραγματικά είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάξη της σαρκός μου. That she truly is someone from my side and from my flesh and from my bones. Και φαίνεται από αυτό πραγματικά, and from this we can tell, ότι ο άνδρας και η γυναίκα, that a man and a woman, είναι ένα σώμα. A one body. Δεν είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, not two different people, αλλά δημιουργούν μία οικογένεια. But they create one family. Γι' αυτό ποτέ ο Αδάμ δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την Εύα. That's why Adam could never ever live without Eve. Και ποτέ η Εύα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον Αδάμ. And Eve could not live without Adam. Γιατί ο Θεός τους ένωσε με τα δεσμά του γάμου. Because God united them with the bonds of marriage. Και βεβαίως αυτά τα δεσμά, and of course these bonds, δεν είναι δεσμά που φέρουν λύπη, not bonds that bring sorrow, δεν είναι δεσμά όπως πολλές φορές οι άνθρωποι λένε εχμαλωσία, they're not bonds like many people say sometimes they are in chains, αλλά είναι δεσμά αγάπης, but they are bonds of love, είναι δεσμά υπομονής, they are bonds of patience, είναι δεσμά μακροθυμίας, love of bonds of long suffering, και είναι δεσμά τα οποία φέρουν ειρήνη και χαρά ανάμεσα στο ζευγάρι. And bonds which bring peace and love among the couple. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, and for that exact reason, ο Θεός ο ίδιος είπε, God himself said, ότι αυτό που ο Θεός ένωσε, what God puts together, ο άνθρωπος να μην χωρίζει. Let no man separate. Βεβαίως, of course, το να χωρίσει ο άνδρας από τη γυναίκα του, for a husband or a wife to separate, όταν δεν υπάρχει αυτή η ένωση από τον Θεό, when there is no unity from God, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. It's pretty easy to happen. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αδελφοί, and for that reason, my brethren, και φίλοι, and friends, διαβάσαμε αυτό το κομμάτι από την επιστολή προς Εφεσίους. We read this part from the letter to the Ephesians. Το οποίο δίνει τον τρόπο, which gives the way, με τον οποίο, which, ο άνθρωπος, ο άνδρας και η γυναίκα, man and wife, μπορούν πάντοτε να είναι ενωμένοι, can always be united, χωρίς να υπάρχουν χωρίσματα μεταξύ τους, without any division existing among themselves, χωρίς κάτι να τους δημιουργεί αποστάσεις, without anything creating a great divide among them, αλλά αντίθετα, on the contrary, ο Θεός,
God, βλέποντας αυτή την αγάπη μεταξύ του ζευγαριού, seeing this love between these two, είναι πάντοτε μαζί τους, is always with them, και τους βοηθά πάντοτε να είναι ένα. And he always helps them to be one. Γιατί όπως είπαμε αδελφοί, και αυτό θα πρέπει να μείνει σήμερα, because as we said, this is what should remain today. Ο γάμος ενώνει δύο ανθρώπους, a marriage joins two people, και τους κάνει ένα, and makes them one. Και ποτέ κανείς, and no one ever, δεν επιτρέπεται μέσα από τον λόγο του Θεού, no one is ever permitted from the word of God, να τους ξανακάνει δύο, to make those two one two again. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο που ο Θεός έφτιαξε στον παράδεισο. That's a great mystery that God created in paradise. Αλλά όμως ταυτόχρονα, but at the same time, είναι το ίδιο μέγα μυστήριο, it's just as a great mystery, το οποίο ο Θεός σήμερα, which God today, θα κάνει στο Τιμόθεο και στη Χάρμονα. Will do to Timothy and Grace. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία, αδελφοί. It's a great blessing. Γιατί σήμερα ο Θεός δίνει την ευκαιρία στο Τιμόθεο και στη Χάρις, because God gives a chance now to Timothy and Grace, που θα γίνουν ένα, who will become one, με την αγάπη και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, with the love and the unity of the Holy Spirit. Και εδώ το μεγάλο μυστικό είναι, and the great mystery here is, ότι ο Θεός δεν δίνει τη χάρη στον Τίμο για να είναι ο Τίμος χαρούμενος. God is not giving grace to Timothy so Timothy can be happy. Αλλά δίνει τη χάρη στον Τίμο για να την κάνει ευτυχισμένη. But grace is given to Timothy so Timothy can make her happy. Και το αντίστροφο συμβαίνει στη χάρη. And the same thing with grace as well. Το μυστικό δηλαδή του επιτυχημένου ζευγαριού. So the secret of a successful couple. Δεν είναι ο άντρας να λέει τι χαρούμενος που είμαι που έχω τη γυναίκα μου. It's not for the husband to say how happy I am that I've got my wife. Ούτε στη χάρις να λέει τι χαρούμενη που είμαι που έχω τον Τίμο. Nor for grace to say how happy I am that I've got Timothy. Αλλά είναι ο αγώνας του Τιμόθεου. It's the fight of Timothy. Να κάνει τη χάρις ευτυχισμένη. To make grace happy. Και είναι και ο αγώνας της χάρις. And it's also grace's fight. Να κάνει τον Τιμόθεο χαρούμενο. To make Timothy happy. Αυτό, αδελφοί και φίλοι, this, my beloved brethren, είναι που φέρνει τη μεγάλη ενότητα μεταξύ του ζευγαριού. Is what brings a great unity in a couple. Όχι πως ο άντρας θα προσπαθεί να αποσπάσει όσα περισσότερα μπορεί από τη γυναίκα του. Not how much a man tries to get from his wife. Έτσι ώστε να πει πω πω τι καλός που είμαι και τι χαρούμενος. So he can say how good I am and happy. Ούτε και η γυναίκα να προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί από τον άντρα της. Nor a wife trying to get all that she can from her husband. Έτσι ώστε να αισθάνεται ότι είναι χαρούμενος. So that she can feel that she's happy. Αλλά όταν ο ένας προσπαθεί, but when one tries, να κάνει χαρούμενο τον άλλο, to make the other happy, αυτό κάνει τα δεσμά του γάμου πιο ζεστά. That makes the bonds of marriage warm. Ο λόγος του Θεού λοιπόν ξεκινάει και λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριο. The word of God starts and says, wives submit to your own husbands as to the Lord. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας δημιουργήσει αισθήματα πω από να υποτάσσει τη γυναίκα στον άλλο. Of course, these are not words that should trigger in our hearts, oh well, now a woman has to submit herself to her husband. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν σταματάει εκεί. Because the word of God doesn't stop there. Λέει ως εις τον Κύριο. It says as to the Lord. Που σημαίνει, which means, ότι η γυναίκα δεν είναι από κάτω και ο άντρας είναι από πάνω. That a woman or wife isn't down below and the husband's up high. Αλλά ο λόγος του Θεού, but the word of God, τη γυναίκα και τον άντρα, man and wife, τους έχει στο ίδιο επίπεδο. As in the same level. Δεν είναι καλύτερος ο άντρας, δεν είναι καλύτερη η γυναίκα. A husband is better than his wife and the wife is better than her husband. Αλλά όσο καλός είναι ο άντρας, but the better the husband is, τόσο καλή είναι η γυναίκα. And that's just as good as the wife is. Όσο καλή είναι η γυναίκα, no matter how good the wife is, τόσο καλή είναι, τόσο καλός είναι και ο άντρας. The husband is just as good. Γιατί ταυτόχρονα ενώ λέει στις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρας, because at the same time as the word of God says the wives should submit to their own husbands, ο λόγος του Θεού μιλάει στους συζύγους, the word of God then speaks to the husbands, και λέει, and says, οι άντρες ας αγαπάτε τας γυναίκας σας καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Άρα λοιπόν αδελφοί, so, my beloved brethren, ο γάμος, a marriage, είναι μια μάζουξη από πολλά καλά στοιχεία, is a gathering of very good substances, τα οποία προσφέρει ο άντρας στη γυναίκα του, which a husband offers to his wife, και η γυναίκα στον άντρα της. And the wife offers to his wife. Γιατί ο στόχος του γάμου, αδελφοί, because the goal of a marriage, είναι η ένωση
is a union, η οποία θα κρατήσει, which will last, μέχρι το θάνατο, until death. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν επιτρέπει καμία άλλη αιτία για να διαλυθεί ένας γάμος, because the will of God does not permit any other reason for a marriage to be dissolved, παρά μόνο το θάνατο, but only death, ή την αμαρτία της πορνείας, or the sin of fornication. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αδελφοί, reason, brethren, ο άντρας και η γυναίκα, husband and a wife, ο ένας αγαπάει τον άλλον, one loves the other, και τότε ο Θεός δημιουργεί μια ζεστή και όμορφη οικογένεια. Ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει την αγάπη του άντρα, the word of God, reveals the love of a husband, όπως ακριβώς είναι και η αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. As exactly the love of Christ is for his church. Που συγκεκριμένα μας λέει ο Λόγος του Θεού, specifically the word of God says, ο Χριστός παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος και του δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα, ή τίτων τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμμος. Just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, that she should be holy and without blemish. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα, ως της αγαπά την αυτή γυναίκα εαυτόν αγαπά, διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Αυτή είναι η αγάπη, that's the love, που δείχνει ο επιτυχημένος σύζυγος στη γυναίκα του. Which a successful husband shows to his wife. Και αυτή είναι, αδελφέ μου Τιμόθε, and this brother Timothy, είναι η αγάπη που πρέπει να δείξεις στη χάρη. Is the kind of love that you must show grace. Και το παράδειγμα που πρέπει να πάρει και ο Τιμόθεος, αλλά και κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην κατάσταση του γάμου, and the example that Timothy must take on board, and any person who's in that situation, είναι το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Is the example of Jesus Christ. Ο Ιησούς Χριστός έδωκε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Jesus Christ gave himself for the church. Και όλη η αγωνία του Ιησού Χριστού, and all the agony of Christ, είναι να παραστήσει την Εκκλησία, is to present his church, μπροστά στον Θεό, before God, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα, without a spot or blemish, αλλά να την παραστήσει αγία, but to present her holy, και άμμου, and without blemish. Αυτό είναι, αδελφέ μου Τιμόθε, η ευθύνη που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε να κάνεις τη χαρούλα χαρούμενη. Brother Timothy, that's a responsibility that God gives you so you can make grace happy. Και αυτό τώρα, and this now, θα δώσει και την χαρά στη χάρη, will give the joy to grace, έτσι ώστε να υποτάσσεται, so she can be subjected, ακόμα περισσότερο εις εσένα. Even more so to you. Δεν είναι λοιπόν αυτό που λένε οι άνθρωποι, η γυναίκα να φοβάται τον άντρα. So it's not what people say, what they used to say anyway, that a woman should fear her husband. Αλλά αντιθέτως, on the contrary, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του, a husband should love his wife, έτσι ώστε πάντοτε η γυναίκα του, so his wife will always, θα υποτάσσεται εις αυτό. Will subject her to. Και δεν θα το κάνει επειδή πρέπει να το κάνει, and he won't do it because he has to do it, αλλά θα το κάνει γιατί η αγάπη του συζύγου, but he'll do it because the love of a husband, θα την κάνει να υποτάσσεται. Will make her subject to him. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, my beloved brethren, this, ίσως, maybe, πολλές φορές, many times, στα αυτιά μας να ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο. You know, easy might seem difficult. Αλλά όμως, τίποτα δεν είναι δύσκολο. But nothing is difficult. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, whatever is written in the Word of God, είναι γραμμένο για όλους εμάς σήμερα. It's written for all of us today. Δεν γράφτηκε για κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, it wasn't written for a specific group of people, αλλά γράφτηκε για όποιον πιστεύει στο Λόγο του Θεού. But it was written for whoever believes in the Word of God. Και όποιος πιστεύει το Λόγο του Θεού, and whoever believes the Word of God, ο Θεός είναι έτοιμος, God is ready, να του χαρίσει αυτές τις υποσχέσεις. To give him these promises. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, γράφηκε από τον Ιησού Χριστό, because the Word of God was written by Jesus Christ, ο οποίος Ιησούς Χριστός
who Jesus Christ πέθανε για όλους εμάς. Died for all of us. Μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας. He freed us from our sins. Μας ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου. He freed us from the bonds of death. Και μας χάρισε την αιώνια ζωή. And he gave us eternal life. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. For that exact reason. Όποιος πιστεύει στο λόγο του Θεού. Whoever believes in the word of God. Διαβάζει το λόγο του Θεού. Reads the word of God. Και θέλει ο Θεός να ευλογήσει τη ζωή του. And wants God to bless his or her life. Να ευλογήσει το γάμο του. Bless the marriage. Να ευλογήσει την οικογένειά του. Bless the families. Ο Θεός είναι έτοιμος να του χαρίσει όλες τις υποσχέσεις. God is ready to give all his promises to them. Άρα λοιπόν, αν είμαι σύζυγος. So if I'm a husband. Και θέλω η γυναίκα μου να υποτάσσεται σε μένα. And I want my wife to be subjected to me. Δεν θα την κάνω να υποτάσσεται σε μένα με το ζόρι. I won't make her by force. Λέγοντας υποτάξω γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Saying to her subject because it's what the word of God says. Αλλά αν θέλω τη γυναίκα μου να υποτάσσεται σε μένα. But if I want my wife to be subjected to me. Πρέπει να την αγαπήσω περισσότερο. I must love her even more. Και όσο θέλω τη γυναίκα μου να υποτάσσεται σε μένα. And the more I want my wife to be subjected to me. Ακόμα περισσότερο πρέπει να την αγαπώ. Even more so I should love her. Και το ίδιο συμβαίνει και από τη μεριά της γυναικός. The same happens inside of the bride. Αδελφή Χάρης. Sister Grace. Αν θέλεις τον άντρα σου να σε αγαπάει. If you want your husband to love you. Πρέπει να υποτάσσεις αυτό. You'll be subjected to him. Γιατί αυτή είναι και η υποχρέωση της Εκκλησίας. Because that's the obligation of the church. Ξέρετε, ο γάμος. You know, marriage. Είναι μια αποτύπωση. Is a example. An example. Της σχέσης. Of the relationship. Του Χριστού και της Εκκλησίας. Of Christ and the Church. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Christ loved the Church. Αλλά την αγάπησε μέχρι θανάτου. But he loved her until death. Άφησε τα λεφάντενα παλάτια της δόξας του. He left his palaces and all his glory. Κατέβηκε στη γη αυτή. He came on earth. Περπάτησε 33 χρόνια σαν ταπεινός διδάσκαλος. He walked for 33 years like a humble teacher. Δίδαξε τους ανθρώπους, he taught people, αγάπησε τους ανθρώπους, he loved people. Τους μίλησε για τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, he spoke to them about the mysteries of the kingdom of heaven. Και στο τέλος πέθανε για τους ανθρώπους. And then in the end, he died for all people. Αυτό το έργο του Χριστού, that work of Christ, έκανε την Εκκλησία, made the church, να υποτάσσεται στον Χριστό. To be subjected to Christ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αγάπης του Χριστού. That was the result of God's love. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα της αγάπης του άντρα προς τη γυναίκα. And that's a result of the love of a husband towards his wife. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Wives should be subjected to their husbands. Άρα, αγαπητοί αδερφοί, so, my beloved brethren, με το γάμο, with a wedding, δεν πρέπει να μας μένει στην εντύπωση ότι πρέπει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα. So as far as the marriage is concerned, we should not just remain the fact that a woman should be subject to her husband. Αλλά πρέπει να μας μένει πάντοτε η εντύπωση. But we must have intact. Ότι ο άνδρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του. And the impression that a husband should always love his wife. Πρέπει να την κάνει ευτυχισμένη. He must make her happy. Πρέπει να ξέρει τι την κάνει πιο χαρούμενη και να το κάνει. He must know what makes his wife happy and to do this continually. Γιατί δυστυχώς. Because unfortunately, πολλές φορές στην κοινωνία μας, many times in our community, το μόνο που σκεφτόμαστε, the thing we think about, σαν άνδρες, as men, είναι τι πρέπει να απαιτήσουμε από τη γυναίκα μας, is what we should demand from our wives, για να είμαστε εμείς χαρούμενοι. So we can be happy. Και το αντίστροφο. And oppositely as well. Η σύζυγος, wives, τι πρέπει να απαιτήσει από τον άντρα της, what she should demand from her husband, για να είναι αυτή χαρούμενη. So she can be happy. Εάν όμως ο άνδρας και η γυναίκα, but if a man and a woman, ξέρουν ο ένας για τον άλλον. Know each other. Τι τους κάνει χαρούμενους. What makes each other happy. Τότε η μεγαλύτερη ευτυχία έρχεται. The greatest joy does come. Και ενώνει το ανθρώπινο. And unites that couple. Και το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης. Of this union. Είναι μια ευλογημένη και ευτυχισμένη οικογένεια. Is a blessed and beautiful family. Γιατί σκεφτείτε. Because just think. Το περιβάλλον. The environment μέσα στο οποίο πρόκειται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. In which the children are about to be brought up in. Τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον for children to be brought up που ο πατέρας αγαπάει τη μητέρα, where the father loves the mother, και η μητέρα αγαπάει τον πατέρα, and the mother loves the father, και υποτάσσεται στον πατέρα. And she's subjected. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, αδελφοί, ενός ζευγαριού. That is the great success of a couple.
Αυτό είναι μια επιτυχία του πετυχημένου συζύγου. That is success of a very successful husband. Αυτή είναι η επιτυχία της πετυχημένης συζύγου. And that is a successful wife. Και βεβαίως, and of course, θα μπορούσε να πει κάποιος σήμερα, some might say today, καλά δεν θα έχουν δυσκολίες. When difficulties arise, όχι μόνο μία και δύο, not just one or two, συνεχόμενες. Continually. Οι δυσκολίες μέσα στην οικογενειακή ζωή θα είναι ασταμάτητες. Difficulties in family life sometimes are unstoppable. Η μία θα διαδέχεται την άλλη. One will come after the other. Αλλά αυτό ποτέ but this δεν πρόκειται να χαλάσει will never ruin τη σχέση αυτού του ζευγαριού. The relationship of this couple. Γιατί αυτό το ζευγάρι because this couple έχει από την αρχή χτίσει τις βάσεις. Has from the beginning built a great foundation. Δεν περιμένει ο άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα του όταν όλα είναι καλά. The husband's not waiting for him to love his wife when everything's okay. Δεν περιμένει ο άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα του όταν μπαίνουν πολλά λεφτά στο σπίτι. The husband's not going to love his wife just because a lot of money is coming into the house. Ούτε η γυναίκα περιμένει να υποταχθεί στον άντρα της επειδή μεγάλη ευρυχωρία και πολλά λεφτά μπαίνουν στο σπίτι. Nor does a wife expect to be subject to her husband once he's become successful financially. Αλλά αντίθετα. On the contrary. Αυτά ξεκινάνε από τις πρώτες στιγμές του γάμου, from the first steps of marriage, που όλα είναι δύσκολα. Where everything is quite difficult. Γιατί πολλοί ξέρουμε, όσοι έχουν παντρευτεί, because we, many of us know, we who are married, ότι ένας γάμος δεν ξεκινάει πάντοτε πάρα πολύ εύκολος. The marriage doesn't start very easily. Γιατί δύο άνθρωποι έρχονται μαζί, because two people come together, πρέπει να ταυτιστούν, they have to be aligned, πρέπει να προσευχηθούν, they have to pray, πρέπει να αφιερωθούν στο Θεό, they have to be devoted to God, πρέπει να μάθουν να υποτάσσονται και να μακροθυμούν ο ένας για τον άλλον, they have to learn to be subjected to one another and to have patience with one another, να συμβιβάζονται με τον άνθρωπό τους, to coexist with their spouse, να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον, to accept one another, με την αγάπη που ο Χριστός βάζει στην καρδιά του. Και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, and this is που θα φέρει ένα ευλογημένο και επιτυχημένο ζευγάρι. What will bring a blessed and beautiful couple. Ξέρετε, η βάση της οικογένειας είναι το ζευγάρι. You know, the foundation of a family is the couple. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε θα κάνουμε και ένα παιδί και θα ενωθούμε ακόμα περισσότερο. Sometimes people say we're going to have a child and then we'll be even more united. Αλλά αν περιμένει το ζευγάρι να κάνει πρώτα το παιδί και μετά να ενωθεί, but if the couple waits to have a baby so they're going to be united, αυτό είναι αποτυχία. That will be unsuccessful. Είναι πολύ καλύτερο. It's much better. Να αρχίσει το ζευγάρι να ενώνεται από την αρχή. For the couple to start to be united from the very beginning. Να βάλει γερά θεμέλια. To put a very strong foundation. Από την πρώτη στιγμή του γάμου. From the first time. Να αφιερώσει τη ζωή σας στον Χριστό. From the first time, dedicate your life to Christ. Από την πρώτη σας ημέρα. From the first day. Να γονατίζετε μπροστά στον Θεό. Kneel before God. Να τον παρακαλέσετε να αναλάβει τη ζωή σας. Plead with God so he can take care of your lives. Να φέρει ειρήνη στη ζωή σας. To bring peace into your lives. Να φέρει αγάπη στη ζωή σας. To bring love into your lives. Να σας ενώσει με μια αγάπη που δεν είναι η δύναμη του έρωτα που λένε οι άνθρωποι. To unite you with a love which isn't the love which is falling in love. Αλλά είναι η δύναμη της αγάπης του Χριστού. But it's the love of Christ in your lives. Βεβαίως θα υπάρχει η αγάπη η αισθηματική μεταξύ του ζευγαριού που είναι απαραίτητη. Of course you will have natural love. Αλλά όμως η βασική αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού. The basic love you need in your lives is the love of Christ. Είναι η αγάπη του Χριστού η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. The love of Christ which is the bond of perfection. Χωρίς την αγάπη του Χριστού, without the love of Christ, κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει. No one will be able to love. Χωρίς την αγάπη και τα σπλάχνα του Χριστού, without the love and the compassion of Christ, κανείς δεν μπορεί να ταιριάξει με κανέναν. No one can coexist with anyone. Πόσο μάλλον ο άνδρας με τη γυναίκα του, how much more a husband and a wife, και η γυναίκα με τον άνδρα της. And a wife with the husband. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, that's why, beloved brethren, ο Λόγος του Θεού, the word of God, μας δίνει απλές συμβουλές. Gives us simple advice. Δεν θα λέγα απλές οδηγίες. We won't say simple instructions. Αλλά οι συμβουλές που δίνει. Beautiful, the feet that walk
Brother Grace and Timothy. Θα διαβάσουμε δύο ευχές μέσα από το λόγο του Θεού. We're going to read two wishes from the Word of God. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο να αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο να αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Αμήν. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, beloved brethren and relatives, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στο γάμο αυτό. We thank you very much for coming to this wedding. Και επίσης πρέπει να πούμε, and we must say, ότι όλοι μας είμαστε προσκεκλημένοι, that we are all invited, και σε ένα άλλο γάμο, to another wedding, που είναι ο γάμος του Χριστού, which is the wedding of Christ, με την Εκκλησία, with His church, η οποία θα γίνει, which will be done, στο μεσηράνημα, in mid-air, εκεί που ο Θεός έχει προσδιορίσει για το γάμο αυτό. May God has predestined for this wedding. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. May God bless. Τώρα παρακαλώ. Now I ask. Το ζευγάρι θα έρθει να σταθεί εδώ μπροστά. The couple will stand here where they stand. Θα έρθουν τότε συγγενείς να ασπαστούν. Relatives will come and greet, kiss and greet. Και μετά θα έρθετε από το μεσαίο διάδρομο. And then you come from the middle aisle. Θα χαιρετήσετε από εδώ. And we'll come from the from this side. Ναι. Και θα μετά θα περάσουμε προς τα έξω. And if you like, just make your way out. Έτσι ώστε οι συντελεστές να τελειώσουν και με το χώρο πίσω. So that we can recreate the dining area inside. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. We thank you very much. Ο Θεός σας ευλογήσει. God bless you all. Served the wine and the bread and the sons of